Εδώ είμαστε λοιπόν. Και για να μην ξεχνιόμαστε, θα πάμε σε Oriental τώρα. Σήμερα είναι βραδιά ταλέντων καινούριων και παλαιότερων ταλέντων που ζητήσατε εσείς να ξαναδείτε. Ένα εξ αυτών θέλω να σας θυμίσω είναι ο Βέλγος φίλος μας, ο οποίος σήμερα θα τραγουδήσει τραγούδι που του έχουμε αναθέσει, το αναθέσατε. Είναι παραγγελιά. Είναι παραγγελιά. Λοιπόν, τώρα θα έρθει η Πολίνα Κατσάνου, παιδιά, και απευθύνομαι στο Θάνο Καλλύρη, τον ειδικό οριενταλολόγο, διότι η Πολίνα Κατσάνου θα χορέψει οριενταλ. Για να περάσει, παρακαλώ, 24 χρόνων, είναι δασκάλα χορού. Καλησπέρα. Είσαι δασκάλα χορού οριεντάλ ή γενικότερα, ή Καλαματιανού, γιατί βλέπω κατάγεσαι από την Καλαμάτα. Είμαι από την Αθήνα. Ναι. Ακούγομαι. Όλα τα πάντα. Εμείς δεν ακούμε τίποτα, τι θα πεις. Δεν ακούγεσαι, ψέματα σου λέει. Είμαι από την Αθήνα, απλά σπουδάζω Καλαμάτα. Και είμαι δασκάλα χορού οριεντάλ, ναι. Εντάξει λοιπόν, είσαι έτοιμη. Ναι. Έλα. Κάνε μου like, είχαμε διαφορετικό οριεντάλ αυτή τη φορά. Ήταν ο χορός κοιλιάς χωρίς κοιλιά. Για πρώτη φορά ήρθε η κοπέλα που χορεύει οριεντάλ και δεν έχει κοιλιά. Ε, Θάνο. Ναι, αλλά κουνούσε όμως όρια την κοιλιά της. Καλά, ήταν δύναμη, μεγάλη κοπέλα τώρα. Εδώ μιλάμε για κομμάτι δυνατό. Συγχαρητήρια. Θάνο, εσύ πρέπει να ξεκινήσεις. Πολίνα μου, πραγματικά και πιστεύω μιλάω εκ μέρους όλων των ανδρών, είσαι χάρμα οφθαλμών. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι ένας Οθωμανός και να σε έχω στο χαρέμι μου. Με πόσες άλλες. Θα ήσουν η πρώτη, το καλύτερο
Χανουμάκη και Γιουσουφάκη. Είσαι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ επικοινωνιακή. Αλλά γιατί είναι άλλο. Πολύ τιμητικό. Χανουμάκη. Θα κάνουμε το βλάκα. Με αυτά τα λόγια θες να την τιμήσεις δηλαδή, που της είπες ότι θα ήθελες να είναι Χανουμάκη. Αποφάσισες να θες Χανουμάκη και Γιουσουφάκη. Θα την τίνει μία έτσι, μία αλλιώς. Δεν γίνεται, κύριε. Εγώ θέλω η κοπέλα να μου χορεύει. Τώρα ονομάστε την όπως θέλετε. Πες το έτσι λοιπόν. Ας τα Χανουμάκια. Αρχίζεις εδώ τις ξένες λέξεις. Λοιπόν, είσαι πάρα πολύ επικοινωνιακή. Και όχι μόνο από εδώ και κάτω, αλλά και από εδώ και πάνω που παίζει πάρα πολύ ρόλο. Μια χαρά. Αυτά τα έχει κλέψει από τη Σοφία, ε. Αυτά τα έχει πάρει από τη Σοφία. Εσύ δηλαδή, συγγνώμη, τελευταία μέρα δεν είσαι καλό συνάντη μαζί μου, ανάποδα. Je t'aime. Toujours. Φάλε απαρίρε. Ρέι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ο Θάνος Καλλήρης είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Γίνομαι τώρα ο Θωμανός. Ο Τζόνι, τι λέει. Προσυπογράφω όλα του Θάνου, ναι. Και το μόνο αρνητικό είναι αυτό που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Πού το βρήκες αρνητικό. Πού το βρήκα το αρνητικό. Ναι. Βρήκα ένα αρνητικό εγώ. Τι βρήκες. Στη χορογραφία της, δεν είδα χορογραφία, δηλαδή δεν είχε εξέλιξη, αρχή, μέσα και ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά έκανε κάτι το οποίο δεν ανέβηκε για μένα, δεν μου είπε ένα story. Κέρδισε στην επικοινωνία, κέρδισε στην εμφάνιση, στο σώμα, στο χαμόγελο, δεν στο βλέμμα. Είσαι σε φεστιβάλ χορού, είσαι στην εκπομπή Κάνε μου like και είναι μια κοπέλα η οποία ήρθε να συμμετάσχει. Αλλά με πάνε όπου θέλουν και δεν μου λένε και που με πάνε. Εντάξει, τώρα κατάλαβα που είμαι. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά εννοώ αυτό που είπα, αλλά είσαι πολύ καλή. Και δεν λες και αυτό που έχει σημειώσει εδώ. Τι έχει σημειώσει. Το έσβησα. Έχει σημειώσει αντί να πει beautiful. You are very beautiful. Beautiful. Αυτό είπα. Δεν αλλά... είναι beautiful. Μόνο beautiful δεν είναι. Είναι beautiful. Beautiful, beautiful. Που δεν είναι, γιατί δεν έχει πουτάκια. Δεν είπα bar beautiful, beautiful είπα. Νικολάκη, βάλε μια τάξη, σε παρακαλώ. Ναι, Δευτέρα βάλε τάξη. Τρίτη. Θα κρίνουμε το χορό ή τις ανατομικές τελειότητες της κοπέλας. Όλα τα κρίνουμε. Η οποία είναι τέλεια. Both. Τέλεια. Both. Και σε αναλογίες, αλλά και σε σχέση. Both. Τα πόδια με το κορμό και το κεφάλι και τα χέρια και το στήθος, όλα. Και ο ποπός. Σας ευχαριστώ και ο ποπός. Ποπό. Ποπό, ποπό, ποπό. Όταν ήσουν μικρή, Ανίτα. Μικρή, μικρή. Πολύνα. Α. Τι θες να πεις. Ανίτα θέλω. Χόρευες μπροστά στον καθρέφτη. Ναι, είχε, δεν έκανα τίποτα άλλο. Έχεις τρελαθεί τελείως. Δεν πας. Εμένα βρήκες. Λοιπόν. Έσπαγε καθρέφτες. Η Ανίτα άκουγε Led Zeppelin και Deep Purple μαζί. Ναι. Όταν δηλαδή ήσουν μικρή. Ταυτόχρονα. Είχε το κομπολόι και ήσουν τσαμπουκαλεμένη. Τι θες, Νικολάκη, αφού τελειώνει η σεζόν, αγαπημένα θα κλείσουμε. Εννοείται αυτό. Δεν εννοεί. Αυτό είναι κοινός παρονομαστής. Ελάτε, γιατί θα έρθει ο Βέλγος τώρα. Πολύνα. Εκπληκτική. Και είχα και τη χαρά να σε δω και στην πρόβα, που σημαίνει ότι σε είδα δύο φορές και δεν με κούρασες καθόλου. Σας ευχαριστώ. Πες μου ότι ήταν μίγα, γιατί θα γίνει χαμός εδώ μέσα. Και πάρα πολύ ωραία. Και πάρε ένα ωραίο δεκάρι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. 10 από τον Νίκο, 9 από τον Τζόνι, 10 από τον Θάνο. Γρουσούζι, κολόγερε. Έχει καθρέφτη εδώ. Ξέρετε, αυτή η επιθετικότητα που βγαίνει είναι μια ευαισθησία, επειδή τελειώνει η εκπομπή. Μπουμπούκι. Τελειώνει η εκπομπή και βέβαια. Και είναι αυτή η ευαισθησία που έχει τώρα στο τέλος, η οποία δεν μπορεί να την εκφράσει. Για μένα τα λες αυτά. Όχι, βγάζει με επιθετικότητα. Όλα τα παιδιά στην ηλικία του το παθαίνουν αυτό. Ευχαριστούμε πολύ την Πολίνα Κατσάνου. Συγχαρητήρια, Πολυνάκη μου. Πολύ καλή σου. Κυρία Μεκτουπάη. Ο Θεόδωρος Κυριακάκης είναι ένας άνδρας ο οποίος έχει εμφανιστεί στην εκπομπή μας την πρώτη φορά τραγουδώντας γαλλικά τραγούδια. Και βεβαίως νομιμοποιείται να τραγουδάει γαλλικά. Γιατί ο άνθρωπος αυτός ζει στο Βέλγιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει την προφορά αυτή, έχει αυτό το αξόν το γαλλικό. Με αποτέλεσμα να τραγουδάει πολύ ωραία γαλλικά τραγούδια. Έκανε το τεράστιο σφάλμα όμως να εμφανιστεί ξανά στην εκπομπή μας τραγουδώντας ελληνικά λαϊκά τραγούδια. Πράγμα το οποίο. Στην Άρτα. Όχι, ξεκίνησε με Φρανκ Σινάτρα και πήγε στην Άρτα. Ναι, αλλά ναι. Τραγούδισε και ελληνικό νομίζω. Ναι, και ήταν τραγί. Και αυτό, ναι. Λοιπόν, επειδή την πήραμε γραμμή, δεν είναι για τέτοια. Είναι πιο τούλι το στυλ, πιο chic τέλος πάντων. Και του δώσανε παραγγελιά και ήταν το ένα Jonathan. Le Indien. Ε? Le Indien. Λοιπόν, και καταλήξαμε στο Le Indien. Για να περάσει παρακαλώ ο Θεόδωρος Κυριακάκης.